Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έφυγε ο κύριος Μπογδάνος, με θόρυβο όπως ήρθε βέβαια, εννοείται. Η Λίνα Κλήτου και ο Γιάννης Αγουρίδης παραμένουν εδώ κοντά μας και καλημερίζουμε τον Υπουργό Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Καλημέρα Καλώς σας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Καλώς μπρικα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω... Ε, με αφορμή την ενημέρωση, γιατί καταργήθηκε η καθημερινή ενημέρωση, και μπερδευόμαστε σε ό,τι αφορά τα κρούσματα τώρα. Αυτή τη στιγμή και σε ολόκληρο το μοντέλο, όπω και σχεδόν όλε οι χώρε τη Ευρώπη, πάλι τελευταίοι πάμε σε αυτό το μοντέλο, ναι. επειδή ακριβώ έχει άλλη χαρακτηριστικά η πανδημία, θέλουμε να δίνουμε μία εβδομαδιαία ενημέρωση. Να σα θυμίσω, γιατί πολλέ φορέ και σε καθηγητέ που φιλοξενείτε <χω> εδώ πέρα, ακούμε κάποια μοντέλα, και εγώ θυμάμαι, είχα κρατήσει ότι είχαμε ακούσει ότι θα έχουμε 400 στο τέλο Ιουλίου. Είχε υποθεί στα κανάλια. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή διασωληνωμένη είναι σταθερά στους 110, δηλαδή πολύ κάτω από αυτούς στους οποίους αντέχει το Εθνικό Συστημα Υγείας. Οι νοσηλίε σε απλές κλίνες είναι πάρα πολλέ. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή μία αύξηση νοσηλείας απλέ κλίνες. Οφείλω όμω να σας πω ότι το, το, τάξεις, το 30 έτσι, με 35, με αυτή τη στιγμή αρχίζει να υπάρχει ισορροπία εισιτήρια-εξιτήρια. Υπάρχει ισορροπία. Τι τελευταίε 5-6 μέρε έχουμε σταθεροποίηση με καθοδική τάση. Σε, σε απόλυτου αριθμού, πόσοι άνθρωποι έχουν χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο λόγω κορονοϊού. Το σε, ακούστε τώρα ποια είναι η ιδιαιτερότητα εδώ πέρα, ότι το 30 με 35% των περιπτώσεων είναι περιπτώσει που έχουν πάει για άλλο λόγο στο νοσοκομείο και μπορεί να διαγιγνώσκονται παράλληλα και με κορονοϊό. Δηλαδή δεν νοσηλεύονται λόγω της ανάγκης νοσηλείας από κορονοϊό, Βρίσκουν νοσηλεύονται έχουν κορονοϊό εκεί. για λόγο τον οποίο πήγαν, αλλά μπαίνουν σε μονάδες COVID. Αυτή τη στιγμή οι νοσηλείες ε, τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια του κύματος, είναι πάλι σταθερά σε αριθμούς όπως ελέγχουμε με πίεση. Όμως, δηλαδή, γιατί, γιατί με πίεση, γιατί πλέον ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που έχει και πάρα πολλά καθαρά περιστατικά. Επειδή είναι ο μήνα πριν τι διακοπέ του mm -hmm. καλοκαιριού, συνήθω όλοι οι πολίτε κάνουν τι ιατρικέ πράξει που έχουν. Η πίεση ήταν στην Αθήνα κατά βάση, όλη η άλλη Ελλάδα και λιγότερο Στα η Θεσσαλονίκη. έχει κατά τι εκτιμήσει. Ε, τα μοντέλα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σταθεροποιείται το κύμα. Οπότε στη σταθεροποίηση του κύματο θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα που θα παραμείνει μια πίεση και σιγά σιγά θα αρχίσει να αποκλιμάται. Άρα ο Αύγουστο είναι καλύτερο από τον Ιούλιο. Ο Αύγουστο... Από τη στιγμή που σταθεροποιείται το κύμα και έχουμε μείωση, ο Αύγουστο, αν είναι καλύτερο. Βέβαια, ο Αύγουστο έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι μήνα όπω και ο Ιούλιο. Αλλά ειδικά ο Αύγουστο με ακόμα περισσότερο πληθυσμό στι τουριστικέ περιοχέ. Και αυτό το οποίο θέλουμε να λειτουργήσουμε είναι ότι λίγο πολύ η Αθήνα, να είμαστε ειλικρινεί, όσο και να πιεστεί, έχει πολύ μεγάλε μονάδε. Οπότε έχοντα πολύ μεγάλε ομάδε. Αυτό και για την χώρα. Η ισιωτική χώρα αυτομάτω μπορεί να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη πίεση. Όπου θα πρέπει να έχουμε ένα μοντέλο που ευτυχώ δεν το έχουμε χρειαστεί. Το έχουμε χρειαστεί σε πολύ μικρό βαθμό ναι. διακομιδών λόγω COVID. Οπότε είμαστε σε μια συνεννόηση όπου χρειάζεται να γίνουν υπάρχουν διακομιδές. Υπάρχουν κόκκινα νησιά αυτή τη στιγμή που να υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση και διασπορά. Ακούστε, ακούστε, υπάρχει. Εδώ πέρα λοιπόν είναι και η αλλαγή του μοντέλου του οποίου λέμε. Υπό την έννοια των κρουσμάτων υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία έχουν αρκετά κρούσματα. Αλλά μεταφορά αυτών των κρουσμάτων σε νοσηλίε. Σε νησιωτική περιοχή που να δημιουργούν παραπάνω πίεση από ό,τι υπολογίζαμε στο σύστημα, δεν υπάρχουν, αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλέ στι απλέ κλινέ στην Αθήνα, παραμένει δηλαδή στην Αθήνα να βλέπουμε αυτό το μοντέλο. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν μεταφέρονται οι απλέ κλίνε σε μέχρι. Ναι. Αναλογικά πολύ και αυτό να ξέρετε οφείλεται αφενό λόγω της, των μεταλλάξεων αυτών που φαίνεται ότι δεν δείχνουν την οσιρότητα ε, που έδειχναν οι προηγούμενε mm -hmm. μεταλλάξει, αλλά επιπλέον ότι αυτή τη στιγμή. Στον, ε, είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό Μεσόρο, στου εμβολιασμού, τόσο των ολοκληρωμένων εμβολιασμών δεύτερη δόση αλλά και τη τρίτη δόση. Στου θανάτου. Είμαστε θα... πάνω από τον μεσόωρο των ευρωπαϊκών. Στου θανάτου αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή και στου θανάτου έχουν πέσει. Οι δύσκολοι μήνε τη χώρα ήταν ο Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο. Ε, αυτή τη στιγμή οι θάνατοι είναι. Ε, ε, Ρωτάω, γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είμαστε πρώτοι σε θανάτου για το 2022. Για το 2022, αυτή τη στιγμή. Προσέξτε, γιατί τι εννοεί πρώτου σε θανάτου ανά, ανά εκατομμύριο. Πρώτος, όχι, δεν είμαστε πρώτου σε θανάτου. Για το 2022 δεν ισχύει αυτό. Και επιπλέον αυτό το οποίο λέμε και σήμερα Πολύ για να είμαστε. καταλάβετε, πρώτη χώρα ναι. είναι η Πορτογαλία. Θυμόσαστε ότι η Πορτογαλία είχε το καλύτερο πρόγραμμα εμβολιαστικό. Τα κύματα, τα κύματα σε κάθε χώρα έρχονται και τη στιγμή που θα τη βρούνε σε μεγάλη πίεση, θα υπάρξουν και περίοδοι που θα είναι πρώτοι. Για να Είχαμε, πάμε στη Λίνα. Είχαμε για του πρώτου. Η Πορτογαλία έκανε κάτι λάθο. Όχι. Θα βρέθηκε για κάποιε μέρε ή εβδομάδε σε πρώτη θέση. Γιατί? Γιατί επειδή είχε πετύχει τον εμβολιασμό τη πάρα πολύ νωρί και δεν πέρασε κύμα το Μάρτιο, που ήταν εξαιρετικά, πέρασε ένα πιο έντονο κύμα τώρα. Για να καταλάβουμε πόσοι άνθρωποι. Γιατί η Πορτογαλία τη δεν έκανε. Εσεί Κύριε... κάνατε. Εγώ λέω, έχω, λέω, αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι στην Πορτογαλία θα γινόταν μια κουβέντα και ενώ εμεί την είχαμε για παράδειγμα στη δεύτερη φάση, κάποιοι θα λέγανε ότι δεν τα πήγε σωστά. Δεν, δεν ναι, ναι, είναι μόνο εμβολιασμό, είναι και άλλα μέτρα. Να μην μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί το, το βασικό στοιχείο. Μετά πάμε στου θανάτου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στου θανάτου που έχουμε τώρα, γιατί πια έχουμε αυτή τη δυνατότητα καταγραφή. Πολύ σωστά, εμεί συνεχίζουμε και μόνο να έχει COVID κάποιο τον κατατάσσουμε ω θάνατο COVID. Σα πληροφορώ όμω ότι το 35% των περιστατικών η αιτία θανάτου είναι και συνοδή. Είναι εγκεφαλικό, είναι ασθενή οι οποίοι θέλω, ε, λοιπόν. είναι ογκολογικοί. Έλα, Λίνα, ε, υπουργέ, αυτό που ακούω εγώ από όλους τους γιατρούς ε, και τους λοιμοξιολόγους και τους γιατρούς που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης στα νοσοκομεία, αλλά και αυτούς που μελετούν τα στατιστικά μοντέλα ε, οι φυστάμενες, έτσι μεταλλάξεις, αυτές που ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι Ω4, οι Ω5, δεν είναι ότι δίνουν βαριές νοσήσεις ε, στο, στο γενικό πληθυσμό, αλλά ότι παροξύνουν τους ασθενείς που έχουν υποκείμενα νοσήματα, τις ασθένειές τους. Αυτό, εμένα μέσως, με κάνει να σκέφτομαι ότι θα υπάρξει, ενδεχομένως, πηγαίνοντας προς το φθινόπωρο, και αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν αυτές οι μεταλλάξεις και δεν έχουμε πίεση καμία στο έκπληξη, το πίεση στο σύστημα από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι αυτό που κατανοώ ότι φοβάστε ως σύστημα υγείας και ως κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Τσιόδρας χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου για μεγάλο πρόβλημα το, το, το φθινόπωρο. Και πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν χτύπησε κανένα καμπανάκι υπό την έννοια ότι πάντοτε και εδώ πέρα κύριε Αναστασοπούλ να σας θυμίσω πάντοτε έχουμε προετοιμάσει τον κόσμο ότι ο Σεπτέμβριος και ο Χειμώνας ενώ λέμε ότι το καλοκαίρι θα είναι μια κατάσταση διαχειρίσιμη το Σεπτέμβριο και το χειμώνα θα έχουμε μια μεγαλύτερη πίεση. Προσέχτε, ακόμα και με τι ίδιε μεταλλάξει. Mm -hmm. Δηλαδή και με το θετικό σενάριο ότι θα έχουμε αυτέ τι μεταλλάξει, περιμένουμε μια παραπάνω Άρα πίεση. θα έχετε έτοιμα προ ενεργοποίηση μετά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ολόκληρα μοδόχια μέτρα. Έχουμε μοντέλα ενεργοποίηση για το πώ θα λειτουργήσουμε για την αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματο Υγεία. Δηλαδή, ξεκινάμε αυτή τη στιγμή ένα μοντέλο ακριβώ επειδή σε αντίθεση με τη Δέλτα που είχαμε πέρυσι τέτοια εποχή, που ήταν πολύ νοσηροί και σε ευρύτερες ηλικίε, όχι μόνο στους ευάλωτες, πλέον έχουμε μια μετάλλαξη πολύ εύκολα διαχειρίσιμη εντός του εθνικού Δηλαδή, κύριε Πλεύρη, επειδή μας έχετε ξεκαθαρίσει ότι φέτος το καλοκαίρι μέτρα δεν πρόκειται τους άλλους να ληφθούν ούτε τοπικού χαρακτήρα. Το πρώτο μέτρο, αν επικρατήσει το Άκουσε, κακό κυρία, σενάριο Νασοπολου, που δεν, θα ενεργοποιηθεί. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, πάλι, το πρέπει πρέπει. ξεκινάμε ποιοί. την κουβέντα από μια λάθο βάση. Στο βαθμό που δεν θα βγαίνουν νοσηλίε μεθ, γιατί το σύστημα κρασάρει όταν έχουμε νοσηλεία ναι. μεθ. Γιατί οι μεθ τελειώνουν. δεν υπάρχουν απεριόριστε μεθ. Αυτό λοιπόν τώρα το μοντέλο που θα βάλουμε και ήδη ξεκινήσαμε είναι ότι από το Σεπτέμβριο θα έχουμε πάρα πολλέ δομέ και ιδιωτικέ. Διότι πλέον οι ιδιωτικέ δομέ, ενώ τη Δέλτα δεν μπορούσαν να τη διαχειριστούν, Α, γιατί είχαμε τη γνώση. Εδώ πέρα οι λοιμόξει οι, οι οποίε φαίνονται είναι λοιμόξει που χρειάζονται απλέ κλίνε. Άρα θέλουμε να έχουμε περισσότερε δομέ. Κάνουμε λοιπόν ένα σχεδιασμό που τον γιατί έχουμε ολοκλώσει. Γιατί ο ιδιώτης ολοκρώσει. δεν μπορούσε να βοηθήσει την προηγούμενη φάση τόσο πολύ στις δεν ΜΕΘ. Δεν μπορούσε λέτε. γιατί, γιατί τις ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα τις παίρναμε για non-COVID περιστατικά. Ναι. Άρα όταν έβαζε μέσα περιστατικά, ακόμα και οι μεγάλες ιδιωτικές κλινικές που υπάρχουν, όταν βάζανε μέσα περιστατικά δεν μπορούσαν να μεταφέρουν Μάλιστα. σε ΜΕΘ, γιατί οι ΜΕΘ αυτές θέλαμε να είναι για καθαρά περιστατικά. Άρα θέλουμε να έχουμε πολλές κλίνες, απλές, Έχουμε αντικα φάρμακα και κάνουμε τι μεγάλε παραγγελίε, δηλαδή δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πριν ένα χρόνο. Και έχουμε και μια εμβολιαστική κάλυψη καλά που προφανώ αυτή η εμβολιαστική κάλυψη θα επικαιροποιηθεί περιμένοντα λοιπόν, και τα επικαιροποιημένα δύο, εμβόλια. Δύο αριθμού θέλω για να πάμε και στην ιστορία τη πάτρα και στην ιστορία του θανάτου του 49 χρόνου που θέλουμε και γι' αυτό να σα ρωτήσουμε κύριε Υπουργέ. Η ε, ημερήσιο μέσο όρο αυτή τη στιγμή αριθμό κρουσμάτων ποιον έχουμε για να έχουμε έτσι μια τάξη μεγέθυνση στο μυαλό μας. Είμαστε πάνω από 20.000. Αυτά μα, γίνονται οι ενημερώσει κανονικά, τι λαμβάνετε. Σήμερα είναι τρίτη, θα ληφθεί τρίτη. Δεν κάνουμε για να κάνουμε. Ναι. Πράξη άρα, για δεν χρειάζεται να, να κάνετε καμία πράξη, το... είναι το... πάρα, το... πάρα, το... πάρα το... πολύ απλά. Το... Αυτό που σα λέω είναι ότι σταθερά έχουμε από 5 έω 10% τι τελευταίε μέρε μείωση κρουσμάτων. Άρα βλέπω, αυτό μα σημαίνει ότι πια έχουμε σταθεροποιηθεί σε αριθμό. Και ο αριθμό αυτή τη στιγμή των συλλευωμένων στα νοσοκομεία μα με COVID. Αυτή τη στιγμή ο αριθμό των νοσηλοβομένων με COVID είναι ε, εννοείται όχι κλίνες μέθη, Κλίνε είναι γύρω ναι, στου 110. Όχι, αυτό το ξέρουμε. Οι, οι, υπο, υπο, οι, οι υπόλοιποι βρίσκονται κάτι λιγότερο από 2.000. 2.000, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία της Πάτρας και στο θάνατο του 49χρονου. Σύζητήσατε άμεσα την παρέτηση του διοικητή του νοσοκομείου. Μάθαμε ότι την ίδια ώρα στο νοσοκομείο, ενώ δεν εφημέρευε και ο άνθρωπο πήγε εκεί για να ζητήσει βοήθεια, εργάζονταν δεκάδε γιατροί και νοσηλευτέ. Εσεί έχετε καταλήξει ένα συμπέρασμα τι έχει συμβεί, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ε, κοιτάξτε, γίνεται εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, ζήτησαμε μέσα μια έρευνα. Εγώ πήρα την προκαταρκτική, την πρώτη έρευνα και βάσει αυτή διατάχθηκε μια ΕΔΕ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί άκουσα και έναν από του εκπροσώπου των εργαζομένων. Να αναφέρετε ότι όταν δεν εφημερεύει ένα νοσοκομείο, είναι κλειστό. Δεν υπάρχουν κλειστά νοσοκομεία στη χώρα. Προφανώ οι πολίτε πρέπει να πηγαίνουν στα νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν. Αυτή είναι και η λογική mm -hmm. τη εφημερία. Αλλά αν γίνει ένα τροχαίο ατύχημα έξω από ένα νοσοκομείο που δεν εφημερεύει, δεν είναι κλειστό το νοσοκομείο. Δεν ή αν να είναι πηγαίνουν... ζήτημα θα ζωής και θανάτου θα πας να... στο κοντινότερο έτσι και Άκουσες, δεν, να... δεν πρέπει, οι πολίτες να πηγαίνουν στο νοσοκομείο που δεν εφημερεύουν γιατί ακριβώς σε μία εφημερία των νοσοκομείων δεν λειτουργούν τμήματα που μπορεί να είναι άμεσα εκείνη τη στιγμή. Mm -hmm. Ποιο είναι όμω το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο είναι ότι αν για κάποιο λόγο τελικά ένα άνθρωπο, είτε γιατί δεν αισθάνθηκε καλά και πήγε, είτε τον έφερε κάποιο, είτε ήταν ατύχημα, βρεθεί σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν εφημερεύει, η διάγνωση θα πρέπει να γίνει από γιατρό. Μάλιστα εδώ πέρα στην Πάτρα έχουμε το εξή περιστατικό που, που, θέλω να το πω. Έγινε διαχείριση πριν μία-δύο ώρε από το ατυχέ αυτό περιστατικό. Έγινε διαχείριση άλλου Υποδέχθηκε ανθρώπου. Υποδέχθηκε γιατρό αυτό που άλλη... Έγινε γιατρός διαχείριση, τον Είδε, θα σα πω, θα σα πω. Έγινε διαχείριση από την ίδια νοσηλεύτρια. Σωστά στο πρωτόκολλο. Ήρθε ένα άνθρωπο, κάλεσε τον γιατρό. Τον είδε ο γιατρό και τον στείλανε στο νοσοκομείο που εφημέρευε και έφυγε. Άρα, με απόφαση του γιατρού έφυγε η Όχι, ο λέω, ήταν προηγούμενο πήγε. περιστατικό αυτό. Ενώ λοιπόν σε προηγούμενο περιστατικό, μία-δύο ώρε πριν, δύο ώρες, πριν ναι, ναι. η Μάλιστα. ίδια νοσηλεύτρια λειτουργήσε με απόλυτα υποδειγματικό τρόπο, σε αυτό δυστυχώ το περιστατικό η διάγνωση δεν έγινε από γιατρό. Άρα, γιατρό δεν τον είδε. Είναι δεν δεν είδε, δε τον είδε τον Άρα, τι Άρα... συνέβη εκεί. Η νοσηλεύτρια τον παρέπεμψε, α πούμε, σε άλλο νοσοκομείο ο άνθρωπο αυτό, γιατί τώρα είναι και μια έρευνα η οποία διενεργείται, αλλά λέμε αυτά τέλο πάντων που ε, και Μπορούμε, έχουν αυτοί να... και μπορούν να, να υποθούν. Ότι ο άνθρωπο ο συγκεκριμένο πήγε και έγινε μια εκτίμηση μη ορθή από την νοσηλεύτρια ότι δεν έχριζε εκείνη τη στιγμή παρακολούθηση από γιατρό και μπορούσε να πάει σε νοσοκομείο το κεφάλαιο. Μα κάνουν διαγνώσει οι νοσηλεύτριε όμω. Πώ μπορεί να γίνει αυτό. Μα εγώ σα το είπα, είπα ότι. Δεν μια νοσηλεύτρια. Η, 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 η απόφαση. Δεν τον είναι πάντοτε, ποτέ σε γιατρό. Η πράξη είναι πάντοτε ιατρική. Οι διαγνώσει γίνονται πάντοτε Όσοι από γιατρό. Και αυτοί πλάκησαν σε αυτό το περιστατικό εργάζονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή προσέξτε οι διαδικασίε, επειδή το άκουσα και αυτό. Οι διαδικασίε, και σωστά υπάρχουν αυτέ οι διαδικασίε, είναι ότι μπαίνει ένα πειθαρχικό όργανο να κρίνει και αυτό το όργανο. Αποφασίζει αν κάποιο μπαίνει ή δεν μπαίνει σε αργία. Δεν είναι απόφαση η οποία βγαίνει με... εντό του δηλαδή νοσοκομείου, είναι το πειθαρχικό όργανο ή εκτό του νοσοκομείου. Υπάρχει, το... υ... υπάρχει αυτή τη στιγμή η τρέχει εντό του νοσοκομείου. Τα πειθαρχικά όργανα είναι ευρύτερα που υπάρχουν στι ΕΠΕ. Στη Η τσίτα. γενική παραδοχή ότι το νοσοκομείο δεν ήταν σε εφημερία μπορεί να καλύψει αυτό το περιστατικό. Ε, Πρόσεχε την Εδώ πέρα λοιπόν ερχόμαστε και λέμε είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο. Άπαξ και ένα περιστατικό μπει μέσα στο νοσοκομείο πλέον είναι περιστατικό του νοσοκομείου. Αυτό Με εγώ πώς... να σας πω είναι Άρα και εδώ έχω, έγινε λάθος. έχω την πλήρη Λέτε, διαφωνία που Λέλη. υπόθηκε και από εκπρόσωπο που λέει είναι κλειστό δεν υπάρχει. Όταν ο άνθρωπος έχει μπει μέσα στο νοσοκομείο, ναι. το νοσοκομείο πλέον αυτή είναι, οφείλει να διαχειριστεί το περιστατικό Εδώ λέτε τη. ως προς τη ότι έγινε λάθος εκτίμηση από ό,τι καταλαβαίνω, η οποία βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνω ήταν μοιραία. Και ο άνθρωπος έφυγε ναι, ζωή. Ναι, ναι έτσι. ήταν μοιραία. Πιθαν... εγώ δεν, δεν, μπορώ να ξέρω ιατρικά ποια θα ήταν η πορεία του συγκεκριμένου ανθρώπου και συλληπιτήρια. Απόλυτα στην οικογένειά του. Αλλά δεν του δόθηκε η ευκαιρία αυτού του ανθρώπου να πάνε. τον δει ένα γιατρό. Το αν θα τον έβλεπε ένα γιατρό, κάνε... να σα πω, θα ήταν τελείω διαφορετικό και να το ολοκληρώσω το περιστατικό. Εάν τον είχε δει ένα γιατρό, ακόμα και λανθασμένη διάγνωση να είχε γίνει, θα, είχ... θα τον είχε δει ένα γιατρό, θα μιλούσαμε για ένα ιατρικό λάθο. Εδώ πέρα όμω υπάρχει ένα λάθο ευρύτερο. Να, άρνηση, άρνηση, και εκεί πέρα είναι και η παρέμβαση εσύ, του είναι. Υπουργού, του, ε, η παρέμβαση δική μου, ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα ότι αυτό ο άνθρωπο τελικά. Βρέθηκε σε μια τέτοια ναι. διαδικασία χωρί να υπάρχουν σαφεί οδηγίε για το τι έπρεπε να γίνει. Σήμερα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στη Βουλή. Θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργό, Αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ναι, σήμερα είναι το νομοσχέδιο τη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και παράλληλα είναι και για και τα δικαιώματα των ανθρώπους. αφορά. Τάχιστα θα σα πω τα εξή. Ε, αυτή τη στιγμή στο νομικό μα πλαίσιο έχει μείνει. Έχουν μείνει δύο διατάξει ότι η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει κρυοσυντήρηση του γενετικού τη υλικού, προσέχτε, όχι γονιμοποιημένου, του γενετικού της υλικού, χωρί συνένεση του συντρόφου. Και μια χωρισμένη γυναίκα, εάν έχει κάνει κρυοσυντήρηση ο αριού, για να μπορεί να του κάνει χρήση, θα πρέπει να πάρει συνένεση από τον χωρισμένο σύντροφο. Αλλάζει της. αυτό. Αφλάζουν αυτά τα δύο, αποσυνδέεται πλήρω η συνένεση. Δίνουμε τη δυνατότητα στι γυναίκε να κάνουν κοινωνική κρυοσυντήρηση. Σήμερα μπορεί μια γυναίκα να κάνει κρυοσυντήρηση μόνο για ιατρικού λόγου. Γίνεται, αλλά γίνεται παράνομα. Πλέον δίνουμε τη δυνατότητα σε γυναίκε, εάν το θέλουν σε μικρότερη ηλικία να κάνουν κρυοσυντήρηση ώστε εάν ποτέ θελήσουν να αποκτήσουν παιδιά να έχουν το δικό του όριο. Ακόμα και αν δεν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι. Ακόμα δηλαδή. αυξάνουμε Μάλιστα. το όριο ηλικία και, υπάρχει και μια... Ε, γίνεται μια μονάδα πολύ σημαντικό. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν με ασφάλεια υποβοηθούμενη αναπαραγωγή άτομα που πάσχουν από HIV. Δεν υπάρχει τέτοια μονάδα στη χώρα δημόσια. Άρα συστήνουμε στο Αττικό μια τέτοια μονάδα για τους συνανθρώπους μας με HIV που θέλουν να έχουν υποβοηθμένα Πολύ αναπαραγωγή. Σημαντικό. Και ένα τελευταίο είναι τα intersex άτομα που, ναι. που, να πούμε... Που εγώ να σα πω, με συγκίνησε πάρα πολύ μια τοποθέτηση ατόμου που μητέρα intersex ατόμου. Τα intersex άτομα, το καταλάβουμε, είναι τα άτομα που έχουν γεννηθεί με διαταραχή φύλου. Ε, αυτή τη στιγμή, δυστυχώ, ε, η χώρα μα είχε μείνει πίσω σε αυτό το πλαίσιο και επαφίονταν σε απόφαση των γονέων όταν γεννιόταν το παιδί, ουσιαστικά να αποφασίσουν το φύλλο το οποίο θα έχει. Παρουσιάστηκε ότι πολλέ φορέ αυτή η επιλογή δεν γίνεται με όρου ιατρικού, ούτε με όρου επιθυμία του παιδιού. Ναι. Γίνεται με όρου καθαρά τώρα... επιθυμίας των γονέων. Πλέον θα υπάρχει μια επιτροπή, η οποία θα, θα βλέπει τι ανάγκε του παιδιού, και μέχρι τα 15, καταρχήν, επιλέγουμε να μην γίνεται ιατρική πράξη. Ωστε να μπορεί να γίνει μετά τα 15, να έχει σχηματισμένη άποψη το παιδί Μάλιστα. και ο ίδιο να αποφασίσει το φύλλο για να μην λοιπόν. έχουμε τα φαινόμενα να αποφασίσουν οι γονείς για μια κρίσιμη τέτοια απόφαση μόνο. καλά, τους. κύριε Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. πάρα πολύ, Λίνα.